Λοιπόν, επόμενες βραβεύσεις, έπαθλο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής και πολυτιμότερη ποδοσφαιρίστρια της χρονιάς. Και να πούμε ότι τα δύο αυτά βραβεία κρίθηκαν από Επιτροπή της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου και από Επιτροπή της Cita Vision κατά αναλογία 50-50. Για την απονομή να καλέσουμε στη σκηνή τον Σύμβουλο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για θέματα αθλητισμού, κύριο Φίβο Ζαχαριάδη, και τον κύριο Λεόντιο Φιλοθέου εκ μέρους της Cita. Το ποδόσφαιρο απαιτεί αναμφίβολα πάθος, ταχύτητα και ομαδικότητα. Και ο ποδοσφαιριστής που βραβεύουμε απόψε διαθέτει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα του κατά την περσινή σεζόν. Το έπαθλο Cita Vision MVP ποδοσφαιριστής της χρονιάς για το 2022 απονέμεται στον αμυντικό του Απόλλωνα και της Εθνικής Κύπρου, Βαλεντίν Ρομπέρς. Προχωρήσουμε και στην MVP. Και στην MVP ποδοσφαιρίστρια. Η χρονιά που μας πέρασε εντυπωσίαζε αγωνιζόμενη στη Νέα Σαλαμίνα, ενώ φέτος αγωνίζεται στην πορτογαλέζικη FC Famalicão. Κυρίες και κύριοι, Cita Vision MVP ποδοσφαιρίστρια της χρονιάς, η Άντρη Βιολάρη. Άντρη δεν μπόρεσε βεβαίως να είναι μαζί μας, αλλά το έπαθλο θα το παραλάβει. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι το έπαθλο το πήρε κατά λάθος ο Βαλεντίν Ρομπέρς. Λοιπόν, θα το επιστρέψει, είναι καλό παιδί. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ είναι, έρχεται. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.